Κατά τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με το Προεδρείο της ΑΔΔ, φέρεται να ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπασπύρο: θα έχουμε πρόωρες εκλογές? Αργεί αυτό, φέρεται να απάντησε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, κορυφαίοι υπουργοί φέρονται να εισηγούνται στον Πρωθυπουργό εκλογές τον Οκτώβριο, κάτι όμως που δεν δείχνουν να συμμερίζονται πολύ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να ασχολούμαστε με αυτά. Πρέπει να δει η ηγεσία τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε εδώ η παράταξη, που δεν είχε καλό αποτέλεσμα σε ευρωεκλογές, όχι με ασπιρίνες, αλλά με αντιβιωτικό. Ο Πρωθυπουργός, πιστεύω, θα πάρει τις αποφάσεις του. Εάν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα εισηγούνται στον Καραμαλή να πάμε τώρα σε πρόωρες εκλογές, αν υπήρχαν, λέω, τότε αυτοί μάλλον θα θέλουν να τελειώσουν τώρα και τον Καραμαλή και την παράταξη. Οι βουλευτές τουλάχιστον, οι περισσότεροι, δεν ζητάμε εκλογές. Αυτό που ζητάμε είναι ότι όλοι οι υπουργοί πρέπει με μεγαλύτερη έτσι αγωνιστικότητα και δυναμική να ολοκληρώσουμε και να ολοκληρώσουν το κυβερνητικό έργο. Προσπαθεί το Πασόκ να οδηγήσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και βέβαια πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του το Πασόκ για αυτή τη διαδικασία. Ας κλείσει τα αυτιά του ο Πρωθυπουργός στις ειρήνες που εισηγούνται εκλογές τώρα. Αυτό είναι πολιτική ητοπάθεια, λέει στον κόσμο του επενδυτή ο Μιχάλης Λιάπης. Μέσα σε αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι διασταυρώνονται και οι εισηγήσεις των υπουργών, που άλλοι θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να γίνουν τώρα εκλογές και άλλοι εκτιμούν ότι ο κύριος Καραμαλής πρέπει να εξαντλήσει τον πολιτικό χρόνο που διαθέτει ως τον Μάρτιο. Μαρία, έχει συνομιλήσει με τους περισσότερους από τους κορυφαίους υπουργούς και έχει πληροφορίες για το ποιοι είναι εκείνοι που ζητούν εκλογές τώρα. Πράγματι, ο πρώτος που εισηγήθηκε προσφυγή στις Κάλπες είναι ο κύριος Γιώργος Σουφλιάς. Ο κύριος Σουφλιάς, Νίκο, εισηγήθηκε την προσφυγή στις Κάλπες με το αιτιολογικό να πούμε την αλήθεια για την οικονομία στον ελληνικό λαό. Ο κύριος Σουφλιάς πιστεύει ότι για να ληφθούν αποφάσεις για την οικονομία πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση με ισχυρή εντολή και τέλος πάντων να μην υπάρχει μια κυβέρνηση περιορισμένου χρόνου όπως αυτή που έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται ότι λύγει η θητεία της το Μάρτιο, γιατί θα γίνουν εκλογές. Επίσης, δεν εμφανίζεται ως επισπεύδουσα για τις εκλογές, αλλά δεν μπορεί να πει και όχι στις εκλογές η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτή είναι η θέση που έχει πάρει η Υπουργός Εξωτερικών στις συνομιλίες που έχει με τον Πρωθυπουργό. Επίσης, το θέμα των εκλογών έχει συζητήσει ο κ. Καραμαλής και με τον κ. Μεϊμαράκη, ο οποίος σε συζητήσεις που κάνει με άλλους υπουργούς ζητά να ξεκαθαρίσει τώρα ο χρόνος προσφυγής στις Κάλπες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να αναλυθούν πρωτοβουλίες ή να υπάρξει η μητέρα των τρομαχών ή αναμέτρηση μπροστά στην Κάλπη. Υπάρχει πάντως και η άλλη πλευρά στην κυβέρνηση, υπουργών οι οποίοι λένε ότι θα έκανε ζημιά η προσφυγή στις Κάλπες τώρα, θα χάναμε και δεν έχει νόημα όταν έχεις την εξουσία να προσφεύγεις σε εκλογές με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν ήττα. Με πρώτο αντίθετο στο ενδεχόμενο της Κάλπης τον Οκτώβριο, στο ενδεχόμενο της φινοπορεινής Κάλπης, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ξεκάθαρα όχι στις εκλογές, λέει ναι σε θεσμικό, όπως τον ονομάζει, ένα σχηματισμό, προτείνει δηλαδή μια αλλαγή ρόλων ακόμα και στους κορυφαίους υπουργούς και μια επανεκκίνηση σε ένα τρίπτυχο οικονομία, κοινωνική ασφάλεια, παιδεία, υγεία, σε μια κατάσταση δηλαδή που θα δώσει στην κυβέρνηση μια νέα όθηση, όπως ο ίδιος εκτιμά. Επίσης, όχι σε εκλογές εμφανίζεται να λέει ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου αρνητικός στο ενδεχόμενο να γίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ώστε να φανεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαντλήσει το χρόνο ως το Μάρτιο με μια νέα εικόνα, με μια νέα πνοή. Επίσης, όχι σε εκλογές, λέει και ο Αντώνης Σαμαράς, ο Υπουργός Πολιτισμού, θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει πρόορη προσφυγή στις Κάλπες τον Οκτώβριο. Ο κ. Παυλόπουλος, Μαρία, που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό. Ο κ. Παυλόπουλος, που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, είναι από εκείνους που θεωρεί ότι, ότι δεν πρέπει να πάμε καταρχήν σε εκλογές, αλλά από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού οι αλλαγές. Ο κ. Παυλόπουλος δεν είναι εκείνους, από εκείνους που εισηγούνται πρόωρη προσφυγή στις Κάλπες τον Οκτώβριο. Χρειάζεται πολύ σκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να αποφασίσει και οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι την Τετάρτη, Νίκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Πάντως, βουλευτές και υπουργοί μιλούν για εκλογές, κινούνται στην τροχιά των εκλογών και λένε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν 4 ή 11 Οκτωβρίου, άσχετα αν ο Πρωθυπουργός ίσως ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Κυβερνητικός τέλεχος μου έλεγε πως αν βάλουμε σε μια ζυγαριά τις εκλογές και τον ανασχηματισμό, η ζυγαριά γέρνει προς τις εκλογές. Όμως, τα εκλογικά σενάρια και οι πληροφορίες που μεταδώσαμε και χθες
από το Alter ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, έχουν κάνει άνω κάτω τη Νέα Δημοκρατία και την κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία πολλά μέλη της προσέβλεπαν περισσότερο προς τον ανασχηματισμό. Βουλευτές βγήκαν σήμερα δημόσια με δηλώσεις τους να αποτρέψουν τον Πρωθυπουργό από την οδική στη χώρα σε πρόωρες εκλογές και στοχοποίησαν τον Γιώργο Σουφλιά ως εκείνον που επιμένει και ζητά από τον Πρωθυπουργό να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Οκτώβριο. Πιστεύουν ότι μια τέτοια απόφαση ήταν καταστροφική και για τη Νέα Δημοκρατία και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διχασμένα όμως είναι και τα κορυφαία στελέχη. Υπήρξε σήμερα μια συνάντηση στη Βουλή μεταξύ του Προέδρου της Βουλής, του Δημήτρη Σιούφα, και της Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, όπου εκεί εκφράστηκε ένας προβληματισμός για το αν πρέπει ή όχι να πάει η χώρα σε πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο. Φαίνεται πως τα δύο στελέχη αυτά δεν έχουν κάποια επικοινωνία τις τελευταίες μέρες με τον Μέγαρο Μαξίμου, ή τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός κρατά κλειστά τα χαρτιά του και το στόμα του και δεν συνομιλεί με κανέναν. Γιατί όταν ρωτήθηκε από τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, η κυρία Μπακογιάννη, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, εάν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές, απάντησε με μία φράση χρησμό: αν είναι να έρθουν, θα έρθουν, αλλιώς θα προσπεράσουν. Πρέπει να σας πω πάντως ότι πριν τις πυρκαγιές, ο Κώστας Καραμαλής είχε σχεδόν αποφασίσει τις πρόωρες εκλογές. Και μάλιστα είχαν θέσει ως ημερομηνία, ακούστε, 18 Οκτωβρίου. Δεν είχαν σκεφτεί ή το είχαν ξεχάσει τη συμβολικότητα αυτής της ημερομηνίας. 18 Οκτωβρίου του 1981 είχε ανέβει στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ενήμεροι για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού ήταν κορυφαία στελέχη, μεταξύ των οποίων ορισμένα σήμερα λένε πως δεν θέλουν να πάνε σε πρόωρες εκλογές. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι το Μέγαρο Μαξίμου εκείνη την εποχή, πριν λίγες μέρες δηλαδή, είχε δώσει και εντολή σε διαφημιστική εταιρεία να ετοιμάσει να δημιουργήσει τα προεκλογικά σποτ. Και όταν έπιασαν οι φωτιές, ανήσυχη εταιρεία πήρε τηλέφωνο στο Μαξίμου: τι γίνεται? Της είπαν: περίμενε έως την Τετάρτη. Γι' αυτό ίσως Τετάρτη, η προσεχή Τετάρτη, μπορεί να είναι και κομβικό σημείο για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.